καταψηφίζουμε φυσικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως καταψηφίζαμε και όλες τις προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες με την πολιτική τους, για τα κέρδη των λίγων, ρήμαξαν διαδοχικά και συστηματικά τη ζωή του λαού μας. Αντιλαϊκές κυβερνήσεις η μια μετά την άλλη, κι ας άλλαζαν οι ετικέτες τους. Προτεραιότητά τους πάντα οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, τα κέρδη του κεφαλαίου και ένα κράτος προσαρμοσμένο πρώτα και κύρια για αυτούς, τους λεγόμενους επενδυτές. Και οι ανάγκες του λαού, οι σύγχρονες, οι πιεστικές, στο περίμενε και πάντα ακάλυπτες. Θυσία στο βωμό της εμπορευματοποίησης για τα κέρδη του κεφαλαίου. Και αυτό ξέρετε, δεν το ξαναφανέρωσε μονάχα ο προχτεσινός αναμενόμενος χιονιάς, η πολύπαθη έβοια και οι επαναλαμβανόμενες καταστροφές χειμώνα-καλοκαίρι στη χώρα μας με δεκάδες, μάλιστα, χαμένες ζωές. Το δείχνει συνέχεια και η ίδια η δύσκολη καθημερινότητα των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών της εξαιτίας της πολιτικής σας. Θέλετε μήπως να μιλήσουμε για το πού στηβάζουν σήμερα το 2022 οι κυβερνήσεις σας χιλιάδες τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά νήπια της προσχολικής αγωγής? Εσείς δεν είστε που τα στριμώχνετε σε κοντέινερ και σε κύμπο κατά μεσή στις σχολικές αυλές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων? Ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα το υλοποιεί. Αρνηθήκατε όμως και οι δυο να δώσετε έστω και ένα ευρώ για να γίνουν τα νηπιαγωγεία που χρειάζονται. Να τα εκατομμύρια όμως με τη σέσουλα για τις αεροπορικές εταιρείες και για τους παραχωρησιούχους των οδικών αξώνων που δεν χορταίνουν με τα διόδια και θέλουν κι άλλα για να μας ταλαιπωρούν κι από πάνω με το πρώτο χιόνι. Θέλετε μήπως να μιλήσουμε για τα σχολεία στην πανδημία, που λειτουργούν χάρη στην ηρωική προσπάθεια και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών τους? Τι κάνει η κυβέρνησή σας? Μη μου πείτε για την ταλαιπωρία της τηλεκπαίδευσης, από την οποία μάλιστα αποκλείστηκε και το 1 στα 4 παιδιά. Αρνείστε, από την πρώτη στιγμή αρνείστε να αραιώσετε τα τμήματα, καθώς όπως είπε η Υπουργός της Παιδείας, αυτό κοστίζει στο κράτος, αφού εκτός από χώρους που δεν είναι δύσκολο να βρεθούν, χρειάζονται, βλέπετε, και εκπαιδευτικοί. Κι ας είναι χιλιάδες οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, κι ας λείπουν ακόμα και τώρα, στη μέση της χρονιάς, χιλιάδες εκπαιδευτικοί από τα σχολεία όλης της χώρας. Κι όμως, το 1 μονάχα από τα 3 δισεκατομμύρια που δίνεται για τα Ραφάλ θα αρκούσε και με το παραπάνω για να μονιμοποιηθούν όλοι οι χιλιάδες περιπλανόμενοι χρόνια τώρα αναπληρωτές. Και αντί να φροντίσετε να υπάρχουν με μόνιμη δουλειά όσες καθαρίστριες χρειάζονται σήμερα στα σχολιά, εσείς τις ξεθεώνετε στην κούραση και από πάνω πάτε να κουτσουρέψετε και τα λίγα ευρώ από το επίδομα για τη βαριά και ανθυγιεινή εργασία που κάνουν. Πότε? Την ώρα που μοιράζετε μπόνους δεκάδων χιλιάδων ευρώ στα Golden Boys του ΔΔΕ, επειδή, λέει, έπιασαν τους στόχους και εξοικονόμησαν κέρδη πολλά για τους μετόχους της ΔΕΗ, φορτώνοντας στο λαό και την ακρίβεια στο ρεύμα και τις συχνές διακοπές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Για να μην μιλήσουμε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των σχολείων του 50%+1 που λειτουργούν στην πράξη ως πρωτόκολλα υπερμετάδοσης. Για να μην μιλήσουμε για τον περιορισμό της καραντίνας σε 5 μέρες και αλίμονο στο γονιό εκείνο
που θα νοσήσει το παιδί του, γιατί τότε τον βάλατε να χάνει το μισό του βδομαδιάτικο. Αν πάμε δε και στα πανεπιστήμια που άνοιξαν φέτος ακριβώς όπως έκλεισαν με τους ίδιους όρους πριν από 1,5 χρόνο, ξέρετε ποιο θεωρεί η κυβέρνησή σας ως το κύριο πρόβλημά τους? Όχι τα κατάμεστα αμφιθέατρα και τα αστικά λεωφορεία όπου κάνει πάρτι ο κορονοϊός. Όχι την ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα των εστιών της εγκατάλειψης και της ντροπής. Όχι τα υποβαθμισμένα πτυχία της ανεργίας, αλλά την ανομία. Μην πάει όμως το μυαλό σας στην τοχογλυφία και τη μίζα του Πανεπιστημίου ΑΕ που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα. Αποστολή της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας άλλωστε είναι αυτήν ακριβώς την επιχειρηματική δράση του Πανεπιστημίου να υποστηρίξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνενεί στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αρκεί λέει αυτή να υπάγεται στην Βρετανία. Δεν υποστηρίζεται πια το Πανεπιστημιακό Άσυλο, ρωτάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Να το πείτε καθαρά. Όμως, μαζί με την πανδημία του COVID ήρθε και η πανδημία των μέτρων. Μέτρα για τα σχολεία, μέτρα για τη δουλειά, ο γνωστός νόμος Χατζηδάκη, μέτρα για την ασφάλιση, όλα με έναν κοινό στόχο. Την προετοιμασία του αυριανού φθηνού ευέλικτου και πυθύνιου εργαζόμενου της καπιταλιστικής ζούγκλας. Στα σχολεία τα μέτρα αυτά ήρθαν ως εργαστήρια δεξιοτήτων σε βάρος της γνώσης, ως πολλαπλό βιβλίο, ως αξιολόγηση, ως ελάχιστη βάση εισαγωγής και ακολουθούν τα νέα προγράμματα σπουδών με τα ίδια εκείνα παλιά σκουριασμένα υλικά της αποσπασματικότητας και της αμάθειας. Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε, παραπάνω από ένα λεπτό. Ήρθαν τα μέτρα αυτά για να κάνουν, λέει, τα σχολεία μας αυτόνομα. Δηλαδή, να τα πληρώνουν ακόμα περισσότερο οι γονείς από την τσέπη τους. Και για να μπουν αυτά τα σχολεία σε κατηγορίες και ράφια, ανάλογα με τα οποία θα διαλέγουν και τα βιβλία τους για τους μαθητές τους. Βλέπετε, για όλα αυτά είναι που φωνάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΣΕΒ όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτά ακριβώς προωθούνται και εφαρμόζονται στην εκπαίδευση εν αλλάξ από όλες τις κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε το Λύκειο Εξεταστικό Κέντρο, λέγοντας μάλιστα τότε ότι θα χτυπήσει τα φροντιστήρια, και η Νέα Δημοκρατία έρχεται τώρα να το απογειώσει με την Τράπεζα Θεμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε όσο κανείς τη λεγόμενη αυτονομία των σχολείων και η Νέα Δημοκρατία έρχεται τώρα να την υλοποιήσει. Μόχθησε ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ και νομοθέτησε για την αξιολόγηση και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να την εφαρμόσει με θύματα τα παιδιά και το σχολείο που έχουν ανάγκη σήμερα. Στο σχολείο σας, στο σχολείο σας, στο σχολείο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, ελεύθερα μπαινοβγαίνουν λογής-λογής επιχειρήσεις δήθεν χορηγεί με το αζημίωτο. Στο σχολείο σας ελεύθερα σουλατσάρουν διάφορες ΜΚΟ και λοιπά ευαγή ιδρύματα του κεφαλαίου. Στο σχολείο σας ανεμπόδιστα αλωνίζουν φασιστικές ομάδες όπως τον Εύωσμο και τη Σταυρούπολη, με τον κρατικό μηχανισμό από πάνω ως κάτω να σφυρίζει αδιάφορα. Στο σχολείο σας μπορεί να έχει μόνιμο στασίδι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαφημίζει την καπιταλιστική βαρβαρότητα στις νεανικές συνειδήσεις, αλλά διώκεται σκληρά από εισαγγελείς και άλλους κρατικούς λειτουργούς η συλλογική διεκδίκηση των μαθητών για ένα σχολείο και για μια ζωή αντάξια των αναγκών και των ονείρων τους. Έφτασαν μάλιστα διευθύνσεις στον ΙΕΚ να απαγορεύουν ακόμα και τις εκλογές των σπουδαστών για το σύλλογό τους και να καλούν και την αστυνομία, λες και οι σπουδαστές είναι εγκληματίες. Αυτή όμως η νεολαία μαζί με το λαό θα σας κάνουν και την πιο ουσιαστική μομφή, με τους αγώνες τους, τους ταξικούς, και με το ΚΚΕ βέβαια σταθερά δίπλα τους. Ευχαριστώ.